Μικροί και μεγάλοι, εκπαιδευτικοί και μαθητές, ξεχύθηκαν το πρωί του Σαββάτου στους δρόμους της πόλης, ξεφαντώνοντας σε αποκριάτικους ρυθμούς, ολοκληρώνοντας έτσι τις αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Κομωτινής. Η παιδική καρναβαλική παρέλαση ξεκίνησε λίγο μετά τις 11 το πρωί από την πλατεία Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, όπου ολοκληρώθηκε στην κεντρική πλατεία της πόλης μας με το παιδικό καρναβαλικό ξεφάντωμα. Σήμερα είναι η τελευταία εκδήλωση από τις αποκριάτικες που είχαμε προγραμματίσει για φέτος. Χαρά μας μεγάλη, γιατί συμμετέχουν τα παιδιά, αυτό το λέμε κάθε φορά. Και όπως βλέπετε, η συμμετοχή είναι πολύ καλύτερη από πέρυσι. Εμείς το περιμέναμε. Ευτυχώς μας βοήθησε και ο καιρός, γιατί φοβόμασταν πολύ με τις συννεφιές. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι μεγάλο ρόλο παίζει και ο Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων, και τους ευχαριστούμε από καρδιάς. Έχουμε μια άριστη συνεργασία και γίνονται όλα μια χαρά. Όλα γίνονται για τα παιδιά, χαίρονται και αυτά. Νομίζω ότι και του χρόνου θα είμαστε έτοιμοι και ό,τι λάθη βλέπουμε τα διορθώνουμε. Φέτος είμαστε λίγο καλύτερα, του χρόνου ακόμα καλύτερα. Εύχομαι από καρδιάς καλή πρόοδο στα παιδάκια, υγεία στους γονείς και στους δασκάλους. Να έχουμε όλοι μια, να έχουμε καλή Σαρακοστή, να περιμένουμε το Πάσχα με χαρά. Και θα συνεχίσουμε εμείς ως ΔΕΚΕΠΑΚ, γιατί έχουμε πολλά. Βρεθήκαμε στο πρώτο δημοτικό για να κάνουμε και φέτος την τέταρτη μαθητική καρναβαλική παρέλαση. Έχει καθιερωθεί πλέον, είναι θεσμός, τα παιδιά το περιμένουν. Το ζητήσαμε από τη ΔΕΚΕΠΑΚ και υλοποίησε αυτό το αίτημά μας. Κάθε χρόνο μας στηρίζει τις δράσεις των παιδιών. Και φέτος αυτό που παρατηρούμε είναι ότι έχουμε μεγάλη συμμετοχή. Μετέχουν συνολικά 12 δημοτικά σχολεία, κάποιοι παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, και όλα τα παιδιά απολαμβάνουν αυτή την μεγάλη καρναβαλική παρέλαση για παιδιά. Thank you.